Μπαίνουμε στο cockpit τώρα, έτσι. Μπαίνουμε στο cockpit. Μπαίνουμε στο πλωτήριο. Άμα είναι θολό, ρυθμίζει το λίγο. Είναι λίγο θολό. Για κινήσετε. Οι κινήσεις σας κυρίως πρέπει να είναι μικρές. Γιατί οι απότομες κινήσεις καταγράφουν. Έχει μεγάλη ακρίβεια καταγραφής. Οπότε... Και τώρα πώς ελέγχω το αεροπλάνο. Τώρα με δεξιά-αριστερά, με τον αριστερό μοχλό που έχετε. Αριστερά σας, έχετε τον μοχλό. Αυτόν κάνετε δεξιά-αριστερά ρολ. Και αντίστοιχα με τον άλλον που ρυθμίζετε το ύψος. Ποιο μοχλό. Αυτόν εδώ. Όχι αυτόν. Με αυτούς τους δύο. Βέβαια. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, με αυτό το σύστημα μπορούμε να καταγράψουμε πολύ εύκολα τις κινήσεις του χρήστη λόγω των υπέρυθρων καμερών. Και με αυτόν τον τρόπο, καταγράφοντας τις κινήσεις του χρήστη από το πρόγραμμα σε μία λίστα, μπορούμε έπειτα να τις συγκρίνουμε με τη λίστα της κανονικής διαδικασίας απογείωσης και έτσι να βγάλουμε μια αξιολόγηση για τον πιλότο.